Η κατάρα του να είσαι μύοψη και να μην μπορείς να καταλάβεις από το monitor εάν είσαι on focus ή όχι. Καλώς ορίσατε στο Beauty Leaks. Το Beauty Leaks της Jewel και τον award μας. Καλησπέρα σας, καλημέρα σας, καληνύχτα σας, δεν ξέρω τι ώρα βλέπετε αυτό το βίντεο. Αυτή η ιδέα μου ήρθε ξάφνου την ώρα που άνοιξα το σιρτάρι, γιατί λέω τι βίντεο να γυρίσω, δεν μπορώ να κάνω βίντεο skincare, δεν έχω προετοιμάσει σημειώσεις. Τι βίντεο θα κάνω, το μάτι μου έπεσε πάνω στην unlocked της Hourglass που είχε μπει κατά λάθος σε άλλο section της σιρταριέρας, οπότε την ώρα που την έβγαζα τη θέση της λέω θα κάνω βίντεο με παλέτες προσώπου. Είτε αυτές είναι highlighter, είτε αυτές είναι rouge και highlighter, είτε είναι bronzer. Θα σας κάνω βίντεο με τις αγαπημένες μου, τις καλύτερες παλέτες για τη χρονιά που μας πέρασε και θα έχω και ειδικές μηνύες κάποιες νέες κυκλοφορίες, γιατί έχουμε φτάσει και στη μέση του χρόνου πια. Κοντεύουμε καλοκαίρι πια, δηλαδή, έλεος. Τα award μας δηλαδή θα συνεχιστούν μέχρι και το 19 από ό,τι πάει, μέχρι και το 2020 από όπως πάει. Θα ξεκινήσω με τις παλέτες highlighter και θα τις πάω πρώτα τις οικονομικές και μετά τις ακριβές. Δεν θα το χωρίσω σε drugstore και high-end αυτό το βίντεο. Είναι καμιά δεκαετία βέβαια οι παλέτες, θα μιλάμε για χρόνια, αλλά τέλος πάντων. Θα ξεκινήσω με την αγαπημένη μου οικονομική παλέτα highlighter. Την αγαπημένη μου οικονομική παλέτα highlighter, η οποία δεν είναι άλλη παιδιά από αυτήν εδώ πέρα της MUA. Όταν την είδα, λέω εντάξει, οκ, okay, σιγά, δηλαδή τι απόδοση μπορεί να έχει, τίποτα. Δηλαδή, γιατί, για το Θεό δηλαδή. Τι απόδοση μπορεί να έχουν τρία highlighter για το Θεό. Καλά. Καλησπέρα. Είναι 9 highlighter, είναι βουτυρένια, έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση. Η MUA έχει κάνει τεράστιο step-up στα καλλιτικά της. Έχει 22 γραμμάρια προϊόντος, παιδιά, μέσα. Είναι ικανοποιητικά τα pans. Το καλό σε αυτές εδώ τις σκιές είναι ότι η διαβάθμιση η οποία γίνεται βολεύει όλους τους τόνους επιδερμίδας από τους πολύ ανοιχτούς μέχρι και τους πολύ σκούρους. Εάν είσαι πάρα πολύ ανοιχτή, χρησιμοποιείς αυτές εδώ τις 6 και τις υπόλοιπες 3 μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις είτε σαν λαμπερό bronzer, αν θες να τα ανακατέψεις για το καλοκαίρι, ή και σαν σκιές. Πολυχρηστικές παλέτες, πραγματικά πάρα πολύ ωραίες, είναι η απόχρωση Golden Glow. Η συγκεκριμένη έχω και τη ροζ και την λατρεύω τη ροζ, την χρησιμοποιώ είτε για highlighter είτε για σκιά, αλλά επειδή ξεχώρισα αυτήν γιατί αυτή χρησιμοποιώ συνήθως, σας προτείνω αυτήν. Η επόμενη οικονομική παλέτα highlighter, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από την Colourpop, είναι η This Is Not A Dream, την αγόρασα τώρα πρόσφατα, είναι από τα Super Shock Highlighter της Colourpop, τα οποία έχουν τη μοναδική ιδιότητα να είναι πάρα πολύ ευπαθή. Πάρα πολύ ευπαθή, αλλά έχουν επίσης και τη μοναδική ιδιότητα να είναι τόσο εκτυφλωτικά. Εντάξει, τυφλώνει άνθρωπο. Τα Super Shock Highlighter της Colourpop είναι λίγο ιδιόρυθμα, καθότι είναι σαν υγρές πούδρες. Εμένα μου ήρθε πια σπασμένη παλέτα, δυστυχώς. Είναι τέλος πάντων στη μορφή πούδρας, αλλά άμα την πατήσεις, πατιέται προς τα μέσα. Νομίζω ότι όσοι έχετε αγοράσει Colourpop έχετε υπόψη πώς είναι τα Super Shock προϊόντα της. Και πραγματικά είναι super shock η απόδοσή τους. Ωστόσο, δεν θα έλεγα ότι μου δουλεύουν πολύ καλά με πινέλο βεντάλιας. Θέλει δάχτυλο το συγκεκριμένο προϊόν για να δουλέψει και να μπλενταριστεί πολύ καλά με τα υπόλοιπα. Αυτές οι δύο εγώ τις χρησιμοποιώ για ρουζ και για σκιές. Αυτές τις δύο σαν highlighter, αλλά τώρα που θα μαυρίσω και αυτές εδώ τις δύο θα τις λιανίσω. Η επόμενη οικονομική παλέτα highlighter, την οποία την έχω υπερλατρέψει από την πρώτη στιγμή που τη χρησιμοποίησα, δεν έχω σταματήσει να τη χρησιμοποιώ και την προτείνω σε όποιον ξέρω και δεν ξέρω που φοράει highlighter, παιδιά, είναι η soft παλέτα της Make Up Revolution. Είναι η πρώτη παλέτα που είχαν βγάλει σε συνεργασία η Make Up Revolution με την Soft Does Nails, την YouTuber. Είναι μια παλέτα που έχει μέσα 8 highlighters. Αυτά τα δύο είναι bronzer, χρησιμοποιούνται κυρίως, εγώ τις χρησιμοποιώ για σκιές όταν και αν δεν τις έχω αγγίξει βασικά, μόνο τις έχω σματσάρει. Χρησιμοποιώ αυτά εδώ τα 4, ειδικά αυτά εδώ τα 2 και σαν σκιά για inner corner είναι όλα τα λεφτά. Πάρα πολύ καλή διάρκεια, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, για την τιμή της είναι πραγματικά απίστευτη. Τη βρίσκεται και αυτή και σε ελληνικά καταστήματα. Για όλα τα πράγματα τα οποία θα δείτε, όπως πάντα θα υπάρχουν σύνδεσμοι στο κουτί περιγραφής από κάτω. Είναι μια πάρα πολύ καλή οικονομική παλέτα. Τη συστήνω ακόμα και σε make-up artist. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία η απόδοσή της. Δεν είναι ο αεροδιάδρομος, ούτε η υπερβολικά διακριτική λάμψη. Είναι ένα πολύ ωραίο μεσαίας έντασης highlighter, το οποίο δεν είναι πολύ δεύτερο. Που εμένα ξέρετε, αυτά τα πολύ δεύτερα μου αρέσουν πάντα. Δεν είναι ούτε πολύ δεύτερο, αλλά ούτε και το πάρα πολύ διακριτικό. Η επόμενη οικονομική παλέτα, η οποία πραγματικά μου άρεσε και μου έκλεψε την καρδιά και με την τιμή της κυρίως, είναι η Glow Palette από τα H&M. Γενικώς τα είχα σε λίγο υποτίμηση τα προϊόντα της H&M, να σας πω την αλήθεια. Αλλά συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, τι θες να μου πεις τώρα. Τι είναι αυτό που θες να μου πεις. Αυτές εδώ οι αποχρώσεις, οι δύο, ειδικά για σκιές, είναι εξαίσιες. Αυτά εδώ τα highlighter, παιδιά, ειδικά το ανοιχτόχρωμο, ειδικά το ανοιχτόχρωμο είναι, δηλαδή, I mean, come on. Είναι πάρα πολύ οικονομική και πάρα πολύ ωραία η παλέτα, πραγματικά δεν τις το είχα. Δεν έχουν ίχνος glitter μέσα, είναι σήμερα οι σκιές. Αυτό εδώ το copper, παιδιά, σαν σκιά είναι...
Πάρα πολύ ωραία παλετίτσα και οικονομικότατη. Τη βρίσκεται στα καταστήματα τη H&M, την πουλάνε. Εγώ την είχα πάρει από το e-shop μαζί με το bronzer. Ή την είχα πάρει από κατάστημα. Όχι, από το e-shop μαζί με το bronzer είχα πάρει. Και το bronzer τη H&M μου αρέσει πάρα πολύ. Το είχα βάλει νομίζω στα top 5 συνένα αγαπημένα οικονομικά bronzer. Αν θυμάμαι καλά. Όχι, καλά θυμάμαι. Το είχα βάλει. Η πρώτη τελευταία αγαπημένη παλέτα οικονομική με highlighter είναι τη Sleek. Την Sleek όλοι την θυμόμαστε. Τις εποχές που είχε κυκλοφορήσει την παλέτα, δεν θυμάμαι το όνομά της, που είχε γίνει χαμός, την δείχνανε τότε, Jaclyn Hill, την έδειχνε η Nikki Tutorials, είχε γίνει παντζουλισμός με αυτή την παλέτα. Η Sleek συνεχίζει να βγάζει πάρα πολύ ωραία highlighters, με χαλάει λίγο το κρεμόδες highlighter που έχει μέσα, είναι βέβαια καμία σχέση με τις παλιές κρεμόδες λάμψεις που έβγαζε, που ήταν πάρα πολύ πηχτές, αυτή εδώ είναι πιο ελαφριά και αναμειγνύεται πολύ πιο εύκολα. Κάνει φοβερό strobing εφέ. Τη συγκεκριμένη παλετίτσα τη βρίσκεται και στην Ελλάδα. Η Sleek υπάρχει σε πάρα πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και σε κάποια υπάρχουν και στα Hondo Center. Νομίζω αυτή δεν υπάρχει στα Hondo Center. Η Sleek αδικείται πάρα πολύ. Βέβαια, αδίκησε και η ίδια τον εαυτό της, γιατί όταν άλλαξε την φόρμουλα των υγρών κραγιών της, εμένα με έχασε από πελάτη. Με έχασε από πελάτη η Sleek, γιατί κάποια στιγμή πήγα να αγοράσω τα καινούργια κραγιόν που είχε βγάλει, γιατί κυκλοφορούσε 4 αποχρώσεις συγκεκριμένες, και κάποια στιγμή έβγαλε και πιο σκούρα. Και επειδή εγώ τότε ειδικά ήμουν και πολύ λάτρης των μπορντό σκούρων κραγιών, πήγα να το πάρω. Το πήραμε με στην τρελή χαρά. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Vino Tinto λεγόταν κιόλας αυτό το χρώμα, παιδιά, και με το που έρχεται. Το βάζω, το μπάλωμα του μπαλώματος. Ήτανε patchwork αυτό, παιδιά, δεν ήτανε χείλη. Τελειώνοντας με τα οικονομικά προϊόντα, θα σας δείξω την παλέτα Rouge, την οποία έχω χρησιμοποιήσει άπειρες φορές. Τη συστήνω χωρίς καμία δεύτερη κουβέντα σε άτομα που αγαπάνε τα Rouge και τις λάμψεις. Είναι η παλέτα της Morphe. Δεν είμαι τόσο fan των highlighter που έχει εδώ μέσα. Των δύο highlighter που έχει, το ένα, εντάξει, πιο πολύ είναι Rouge. Παιδιά, τα Rouge, η κάτω σειρά όλη, κοίτα εδώ. Πάρα πολύ ωραία παλέτα, αρκετά οικονομική. Τα προϊόντα προσώπου που έχει λανσάρει η Morphe μου αρέσουν, αν εξαιρέσεις λίγο το concealer της, το οποίο μου κάτσε και από κοντά 40 χρονών με έκανε να πούμε 58. Νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα τα μεταλλικά που έχει μέσα, τα Rouge, εντάξει, μεταλλικά Rouge είναι, δεν είναι highlighter, δεν έχουν καμία ιδιαίτερη λάμψη. Αλλά σαν μεταλλικά ρουζάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, αν δεν αναζητάτε highlighter και θέλετε μία παλέτα ρουζ, αυτή εδώ είναι μία εξαίσια επιλογή. Είναι η απόχρωση 8W Warm Master. Την βρίσκεται, δεν ξέρω αν υπάρχει στο Look Fantastic, εγώ την είχα πάρει από το Cult Beauty αυτή παλιότερα. Θα ξεκινάμε τώρα τα βαριά high-end πυροβολικά. Θα ξεκινήσω με μία παλέτα την οποία την έχετε ξαναδεί σε βίντεο αγαπημένων πέρυσι το Σεπτέμβρη, γιατί εγώ όταν λέω κάτι θυμάμαι και πότε το είπα. Και μόλις είδα ότι μου έσπασε ένα από τα αγαπημένα μου highlighter και θα κλάψω. Αυτή την παλέτα, παιδιά, της Shape Shifter την είχατε δει λοιπόν τον Σεπτέμβρη που μας πέρασε. Fuck. Θυμάμαι και τη φόραγα σε αυτό το βίντεο. Είναι το μόνο κρεμόδες contouring το οποίο ήθελα να κάνω. Είναι η Shape Shifter παλέτα της Urban Decay. Έχω και την light και την σκούρα απόχρωση. Έχει το πιο ωραίο highlighter. Είχε το πιο ωραίο highlighter γιατί το σπάσα, το κατέστρεψα. Θα σας δείξω τη σκούρα παλέτα γιατί την light την έσπασα. Την έχω καταστρέψει. Είναι το πιο εκτυφλωτικό highlighter που θα δεις ποτέ σε παλέτα προσώπου. Συνήθως οι παλέτες contouring δεν έχουν πολύ έντονα highlighters, έχουν πιο διακριτικές λάμψεις. Όμως το συγκεκριμένο highlighter, παιδιά, δεν ξέρω αν το κυκλοφόρησε ποτέ μεμονωμένο η Urban Decay, νομίζω δεν το κυκλοφόρησε. Το highlighter, παιδιά, της Urban Decay, στην Shape Shifter, την light medium παλέτα, oh my god! Θα το βρείτε, αν θέλετε να δείτε εκτενέστερο review και στα αγαπημένα Σεπτεμβρίου του 2017 για αυτή την παλέτα. Έχει κυκλοφορήσει και στην Medium Dark εκδοσή της, όπου είχε μέσα ένα rose gold highlighter εξίσου εκτυφλωτικό, αλλά πιο rose χρυσό. Έχει και τη θερμή και την πιο ψυχρή απόχρωση για να κάνετε και bronzing και contouring. Και τα πουδρά και τα κρεμόδι προϊόντα που έχει μέσα είναι πραγματικά εξαίσια. Την συνιστώ και σε επαγγελματίες και σε αρχάριους αυτή την παλέτα. Πραγματικά είναι απίστευτη. Και ο τρόπος που αναμειγνύονται τα προϊόντα και τα πάντα. Η επόμενη παλέτα highlighter, την οποία δεν μου είχε γεμίσει το μάτι όταν την πρώτο είδα, μας την είχαν μέσα στη βαλίτσα των Sephora και λέω, καλά τώρα συγγνώμη, έβγαλε glam glow τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, είναι μία παλέτα, παιδιά, highlighter, η οποία δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον στα Sephora της Ελλάδας, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί πια ή αν ήταν limited edition. Τα highlighter που είχε μέσα ήταν... Η συσκευασία της είναι πάρα πολύ ωραία, δε. Πραγματικά, μηδέν glitter, πολύ μεταλλική λάμψη, είναι rubber. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μου έκανε εντύπωση γιατί δεν έχει διαφημιστεί καθόλου αυτό σαν προϊόν, δεν το έχω δει πουθενά όμως, πουθενά να παίζει. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί πραγματικά είναι εκτυφλωτικά τα highlighters που έχει μέσα και έχουν και πάρα πολύ καλή απόδοση. Και δεν ξέρω γιατί δεν διαφημίστηκε αρκετά. Γιατί η Glam Glow είναι από τις εταιρείες που διαφημίζονται, που διαφημίζεται κατά κόρον λόγω των μασκών της. Δεν ξέρω γιατί τα highlighters δεν παίξανε πουθενά. Πάμε σε μία παλέτα η οποία στην Ελλάδα ξέρω ότι δεν υπάρχει πια, αλλά την βρήκα στο Look Fantastic. Όταν μου την είχε δοκιμάσει η Εύα Ιτσουμάνη, η make-up artist της Urban Decay πάνω μου, είχα πάθει σοκ και με το ρούζ και με το bronzer και με τα υπόλοιπα. Είχαν αναμειχθεί όλα, είχαν κάνει ένα τέλειο αποτέλεσμα πάνω στο πρόσωπό μου και ήθελα οπωσδήποτε να την πάρω. Έχει μέσα δύο bronzer, τρία ρούζ και ένα highlighter. Τα ρούζ που έχει μέσα είναι ένα matte, ένα ελαφρό shimmer, ένα αρκετά shimmery, ένα matte ελαφρός shimmery, πολύ ελαφρός, έχει ένα πολύ ψιλοκομμένο και ελάχιστο, ελάχιστη γυαλάδα μέσα αυτή η απόχρωση Paranoid. Αυτό είναι ένα αρκετά shimmery bronzer και το Sin, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο highlighter, πάρα πολύ ωραίο highlighter. Είναι μια παλέτα η οποία βγήκε πάρα πολύ γρήγορα out of stock στην Ελλάδα, αλλά νομίζω την είδα στο Look Fantastic, νομίζω πρέπει να ισχύει και το 20% κιόλας που έχω κωδικός έκπτωσης. Είναι μια παλέτα η οποία μπορεί να σου λύσει τα χέρια γιατί έχει τα πάντα μέσα, οπότε την παίρνεις, γεια σας, δεν είναι και τεράστια, μπορείς να την πας και σε ταξίδι. Κρίμα αν έχει βγει out of stock και δεν ξανακυκλοφορεί στην Ελλάδα και κρίμα αν είναι limited edition. Τέτοια προϊόντα δεν πρέπει να βγαίνουν limited edition, παιδιά. Γιατί. Δύο παλέτες της Hourglass. Δύο παλέτες της Hourglass. Γιατί η Hourglass είναι η μαμά του φωτός. Εάν είσαι beauty junkie, σίγουρα έχεις ακούσει για τις ambient πούδρες της Hourglass. Είναι finishing, είναι πούδρες τελειώματος με διάφορες αποχρώσεις και διάφορα φινιρίσματα και διάφορα εφέ φινιρίσματος. Κάποιες είναι για φως, κάποιες είναι για λίγο πιο σκίαση, κάποιες είναι για να δώσουν λίγο πιο ξεκούραστη όψη. Υπάρχουν 6-8 διαφορετικές αποχρώσεις όπου δίνουν διάφορα εφέ στο τελείωμα του μακιγιάζου. Συγκεκριμένα είναι η Ambient Lighting Palette, δεν είναι η Ambient Lightning, η Strobe με τα highlighter. Είναι μεν λαμπερές πούδρες, αλλά είναι πάρα πολύ διακριτική η λάμψη τους και είναι φινιρίσματος, δεν είναι highlighting. Νομίζω ότι είναι ένα προϊόν το οποίο, ειδικά αν είσαι make-up junkie, σίγουρο το ξέρεις, δεν το μαθαίνεις από μένα. Αν δεν θες να το δοκιμάσεις σε παλέτα, γιατί εγώ είχα δοκιμάσει ήδη μεμονωμένα μία από αυτές τις πούδρες και πίστεψα ότι θα λατρέψω και τις υπόλοιπες τρεις και τελικά έπεσα μέσα. Εάν έχεις δοκιμάσει μία από αυτές τις πούδρες, καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Είναι λίγο τσιμπημένη η τιμή της, αλλά αξίζει κάθε cent του ευρώ της. Και μιλώντας για Hourglass, πάμε και στην πιο πολύ χρησιμοποιημένη πλέον παλέτα από μένα φέτος. Είναι αυτή εδώ πέρα την οποία την κουβαλάω μαζί μου πάντα σε κάθε ταξίδι. Έχει μέσα δύο finishing πούδρες σαν αυτές που σας έδειξα σε αυτήν την παλέτα. Ένα highlighter, ένα bronzer και δύο ρουζ. Βέβαια, η συγκεκριμένη παλέτα όλα αυτά που έχει είναι λαμπερά. Δηλαδή είναι λαμπερό ρουζ, λαμπερό bronzer, λαμπερό highlighter. Μη φανταστείς όμως λαμπερό δισκομπάλα. Σκέψου λαμπερό σαν να σε φωτίζει ένα φαναράκι τη νύχτα. Κατάλαβες θέλω να πω, γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ διακριτικά λαμπερό το αποτέλεσμά της. Τα χρώματα, οι αποχρώσεις που έχει μέσα, ενώ δεν φαίνονται με πολύ γυμνό μάτι, ομογενοποιούνται απίστευτα ωραία μεταξύ τους όλα αυτά και δίνουν μια λαμπερή όψη στο πρόσωπό σου και από όπου και να γυρνάς, τσιμπημένη και αυτή η παλέτα, αλλά έχεις μέσα 6 προϊόντα τα οποία είναι μικρούτσικα μεν. Μικρούτσικα, πολύ μικρούτσικα, αλλά την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ και είμαι πολύ μακριά από τον αυτή πίσω πάνω. Είναι ψημένες όλες αυτές οι πούδρες που έχει μέσα, οπότε δηλαδή a little goes a long way, δηλαδή τις χρησιμοποιείς και δεν είναι ούτε πολύ μπάμια απόδοση να σου μείνει εκεί η στάμπα, ούτε όμως και να ξύνεις μία ώρα. Πάρα πολύ ωραία παλέτα, την συστήνω ανεπιφύλακτα, εάν θες να τα σκάσεις, θα την λατρέψεις. Δεν έχω ακούσει άνθρωπο που να την πήρε και το μετάνιωσε, παιδιά, πραγματικά. Πάμε στην παλέτα της Όφρα. Αυτή τη συστήνω κυρίως σε make-up artists, γιατί είναι πολύ μεγάλη. Είναι μια παλέτα η οποία έχει μέσα τα καλύτερα προϊόντα της Όφρα που έχω δοκιμάσει. Τα highlighters της Όφρα είναι αυτό που λέμε περπατάς και πέφτει άνθρωπος δίπλα σου από τη λάμψη. Είναι από τα πιο εκτυφλωτικά highlighters που κυκλοφορούν στην αγορά, τα Όφρα. Το μόνο κακό που βρίσκω είναι ότι είναι υπερβολικά βουτυρώδη, με άμεσο αποτέλεσμα να μην έχουν πάρα πολύ καλή διάρκεια. Αλλά αν τα κλείσεις, εάν τα κλειδώσεις με ένα πολύ καλό setting spray, CGG. Αυτή λοιπόν η παλέτα περιέχει μέσα 1, 2, 3 highlighters, τα best seller highlighters. Έχει και αυτό εδώ, παιδιά, που είναι Παναγία βόηθα. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, η Όφρα είναι master σε αυτά τα πράγματα. Αυτή η παλέτα κάποια στιγμή, παιδιά, κόστιζε 100, δεν θυμάμαι και εγώ πόσο ευρώ, και την είχε βάλει μέρα με 50% έκπτωση.
Είναι πραγματικά εξαίσια. Το highlighter είναι μπομπάτο. Τα bronzer έχουν πολύ έντονη χρωστική, θέλουν πολύ ελαφρύ χέρι, γιατί είναι υπερβολικά μαλακά, σαν υφή. Πραγματικά είναι μια παλέτα λουλούδι, λουλούδι. Αλλά εγώ τη συστήνω σε makeup artist. Εάν είσαι πάρα πολύ αρχάριος χρήστης, θα σου έλεγα. Υπήρχε περίπτωση να μην βάλω να τα 40 νονάρα σε αυτό το επεισόδιο του award μας. Όχι, πες μου. Όχι, πες μου. Η κατακρεουργημένη Blush and Diamond παλέτα της Natasha Denona, η οποία έσπασε η αγαπημένη μου highlighting πούδρα από αυτή την παλέτα, καθότι έπεσε κάτω η παλέτα μου. Την έσωσα όπως μπορούσα. Έχει το πιο μοναδικό highlighter έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Είναι το Diamond Bomb της Rihanna επί 10. Είναι πάρα πολύ ψιλοκομμένο glittery diamond powder, πάρα πολύ ψιλοκομμένο glitter, το οποίο όταν το βλέπεις από κοντά δεν καταλαβαίνεις ότι είναι glitter, όταν το βλέπεις από μια αλφα απόσταση λες. Αν συνδυάσεις δε αυτή τη diamond πούδρα με το cream προϊόν από πάνω, το αποτέλεσμα είναι δολοφονικό. Είναι από τα πιο μοναδικά highlighter που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Λατρεύω όλα τα highlighter της Natasha, εκτός από τα mini blush and glow που δεν τα έχω χρησιμοποιήσει. Τα super glow και τα diamond powders. Έχει μέσα δύο ρούζ, ένα κρεμόδας και ένα σε μορφή πούδρας. Και τέσσερα highlighters, ένα σε μορφή κρέμας και τρία σε μορφή πούδρας. Κάποια είναι πιο μεταλλικά, παιδιά, αυτό το citrine, ειδικά αν είσαι μαυρισμένη, είναι απίστευτη απόχρωση. Το diamond powder επίσης μπαίνει σαν topper και πάνω από άλλα, αν θες να εμπλουτίσεις άλλα highlighters, αλλά και μόνο του. Αυτή η παλέτα είναι η σκούρα παλέτα, είναι για τις πιο σκουρόχρωμες φίλες, κυκλοφορεί και η ανοιχτόχρωμη, αλλά εάν είσαι φαν αυτόν εδώ τον diamond powder, κυκλοφορεί, παιδιά, το mini Diamond and Glow. Η Natasha, λοιπόν, επειδή άκουσε το κοινό της, την Diamond and Blush παλέτα, την κυκλοφόρησε το παιδάκι της. Έβγαλε, λοιπόν, από την Daria την ανοιχτόχρωμη παλέτα, σε μικρό μέγεθος, σκιάς, ας πούμε, τις δύο σκιές που έχουν κάνει τον πάταγο highlighting και τα έκανε σε μικρά pans. Με πολύ πιο προσιτή τιμή. Είναι ένα highlighting topper, το οποίο, παιδιά, σαν highlighter. Είναι εξαίσια και τα δύο. Αν τα δουλέψεις μαζί. Λατρεύω. 16 λίρες έχει αυτό εδώ πέρα. Βέβαια, τα pans είναι αρκετά μικρά, αλλά δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσεις ότι θέλει πάρα πολύ ποσότητα. Οπότε θα σε βγάλει ένα ικανό διάστημα. Τα προϊόντα highlighting και όλα τα προϊόντα προσώπου της Denona με έχουν αφήσει υπερευχαριστημένη. Και κλείνοντας, λοιπόν, με αυτά, πάμε στις ειδικές μνήες, όπου είναι δύο παλέτες. Συνεχίζω με Denona. Είναι η Bloom Blush and Glow Palette. Την είχα αγοράσει μόλις κυκλοφόρησε, ξημερώματα, από το Beautylish. Έχει μέσα αυτό εδώ, παιδιά, το κόκκινο ρούζ, το οποίο γίνεται diffuse. Γίνεται, χαμηλώνει την έντασή του όσο εσύ θες, με το τρίψιμο. Δηλαδή από κατακόκκινο γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα υγείας. Θέλει πάρα πολύ ελαφρύ χέρι. Αυτό εδώ είναι ένα glow cream base, το οποίο μπαίνει σαν βάση αν θα χρησιμοποιήσεις τα υπόλοιπα highlighters από πάνω, το οποίο είναι ψιλοροδακινή, και το extreme glow highlighter, παιδιά, το οποίο είναι αυτό ακριβώς που ακούτε. Extreme glow. Είναι πραγματικά εκτυφλωτικά. Και το duo glow, το οποίο είναι ρουζ. Λαμπερό ρουζ, πολύ λαμπερό ρουζ, σαν highlighter, το οποίο φοριέται άνετα και σαν σκιά. Είναι πολύ πιο μικρή σε σχέση με την Diamond and Blush, αλλά πιο μεγάλη από την Diamond and Glow. Νομίζω ότι από όλες αυτές τις, εάν είσαι αρχάριος και δεν θες να επενδύσεις τόσο πολλά χρήματα, νομίζω ότι το Diamond and Glow, το μικρό της Natasha, είναι GG, εάν θες να επενδύσεις τα χρήματά σου. Και πάμε και στην τελευταία προσθήκη, η οποία είναι αυτή εδώ από την Benefit, είναι η Cheek Leadership Bronze Squad, την οποία την λατρεύω γιατί έχει μέσα, πρώτον, τα λατρεμένα χούλα. Έχει μέσα το κοραλίστα, το ρουζ, έχει το Gold Rush, το οποίο είναι ένα ρουζ με χρυσό highlighter, και έχει, παιδιά, το cookie μέσα, το οποίο φήμες το θέλουν ότι κάποια στιγμή θα κυκλοφορήσει και μόνο του, το οποίο είναι ένα από τα πιο εκτυφλωτικά highlighter, το οποίο το χρησιμοποιώ συνέχεια. Παιδιά, είναι. Σου κόβει την άσα. Όταν το χρησιμοποίησα και πρώτη φορά, λέω, θα είναι τώρα, λέω, αυτό ο highlighter, εντονολέω, για να το βάλεις στο πρόσωπο. Σε παρακαλώ να το βγάλεις σύντομα σε μονό,
σύντομα όμως, μην αργείς. Και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί η Bronze Squad παλέτα έχει το πλατινέ ανοιχτό χρώμα highlighter μέσα και η Pink Squad παλέτα που έχει τα πιο ανοιχτά bronzer έχει μέσα ένα rose gold highlighter που θα ταιριάζει πιο καλά σε μελαχρινές. Δεν ξέρω γιατί μπερδευτήκαν έτσι την Benefit και τα βάλαν ανάποδα. Αλλά αυτό εδώ, παιδιά, το cookie είναι ένα από τα καλύτερα highlighter. Εάν λοιπόν θες μία παλέτα που να τα έχει όλα μέσα, εδώ είσαι. Αυτές ήταν οι αγαπημένες μου παλέτες προσώπου, rouge, highlighter κλπ. Και οι ακριβούλες μου και οι φτηνούλες μου. Και σε drugstore και σε high-end. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και ακόμη μια φορά. Πείτε μου αν σας άρεσε κάποια από αυτά τα προϊόντα. Πείτε μου αν έχετε κάποια από αυτά τα προϊόντα. Πείτε μου αν έχετε και δεν σας αρέσει κάποια από αυτά τα προϊόντα. Πείτε μου αν θέλετε να αγοράσετε κάποια από αυτά τα προϊόντα. Αυτά. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο αν θέλετε. Κάντε ένα subscribe. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Peace, love και πονάει ο λαιμός μου. Μίλαγα πολύ γρήγορα γιατί ήταν πολλά τα προϊόντα και πόνεζε ο λαιμός μου μάλλον. Bye. Γιατί γελάς πουλάκι μου, τι βλέπεις?